Ναι, εδώ πιο κοντά. Εντάξει, θα κλείσει τα μάτια σου. Περίμενα να κλείσει τα μάτια σου και μετά. Το θέλω. Το θέλω πολύ. Θα μου δώσει τα δικά σου χέρια και να τα κλείψω. Πάω από μερίζω σαν τσιχλόφουσκα. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα speed painting, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα λίγο πιο ερωτικό βίντεο μου, το οποίο δεν θα το βρεις πουθενά άλλο στο ελληνικό YouTube. Στο ελληνικό ASMR YouTube μάλλον, στο ελληνικό ASMR community. Oh, καλώς ήρθες. Κάποιος μου είπε πόσο έλειψαν τα ASMR speed painting videos. Γι' αυτό είμαι εγώ, γι' αυτό και υπάρχω στο ελληνικό YouTube. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα ASMR βίντεο από τον αγαπημένο σου, τον Άιαν. Σου έλειψα. Πες μου αγάπη μου, σου έλειψα. Κάτσε στο κρεβάτι. Φύγε μακριά από όλους. Κλείσε τα φώτα. Και άκου τη φωνή μου. Είμαι μόνο εγώ και εσύ, μόνο εγώ και εσύ και τα χεράκια σου. If you know what I mean. Συγχώρεσέ με για τις φωνές που ακούσες στο background, ελπίζω να σταματήσουν. Μέχρι τότε, με αυτά τα δαχτυλάκια μου, θα σου κάνω απαλές κινήσεις στο προσωπάκι σου. Γράψε μου εδώ πέρα αν σου αρέσει η ποιότητα της εικόνας, γιατί σήμερα γράφω από το iPhone, και επίσης αν σου αρέσει αυτό το είδος η φωνή λίγο πιο soft spoken and να μην είναι τόσο πολύ whispering. Θα ήταν καλύτερο να ήμασταν εκεί πίσω οι δυο μας και να κάναμε τέτοιου είδους βίντεο. Αν ενδιαφέρεσαι, στείλε μου εδώ πάνω να κάνουμε τέτοιου είδους βίντεο. Και θα μείνει μόνο βίντεο. I promise. Αλήθεια. Χαλάρωσε μωρό μου. Χαλάρωσε. Θέλεις να μου δώσεις και τα δικά σου. Εδώ έλα. Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα speed painting, καλώς ήρθες σε ένα ακόμα λίγο πιο ερωτικό βίντεο μου, το οποίο δεν θα το βρεις πουθενά άλλο στο ελληνικό YouTube. Στο ελληνικό ASMR YouTube μάλλον, στο ελληνικό ASMR community.
Τι είναι, τι νιώθεις? Δεν είσαι και τόσο καλά? Μωρό μου, μην ανησυχείς, δεν θα το πω σε κανέναν. Καταλαβαίνω πως νιώθεις. Καταλαβαίνω τι κάνεις και ας μου το λες. Το θέλω. Το θέλω πολύ. Θα μου δώσω τα δικά σου χέρια και να τα κλείψω. Εκεί που τα έβαλες. Έλα. Τι, να τα έχω πιο κοντά. Νομίζω γίνεσαι λίγο πρόστιχη τώρα και τα μάσα κυνηγίζουν. Να έρθω πιο κοντά. Εντάξει, θα κλείσει τα μάτια σου. Περίμενα να κλείσει τα μάτια σου και μετά. Μην κάνεις βολιές. Ωραία χυλάκια έχεις, Θεέ μου. Έχει γεύση. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό όλη μέρα. Άνοιξε το. Μη με ντρέπεσαι, μωρό μου, έχουμε γίνει ένα πλέον.
ακολουθείς με στο Instagram και πες μου τι σου αρέσει από τα speed painting βίντεο. Έχεις αλαρώσει καθόλου? Πολύ, ε. Σου αρέσω. Είναι επειδή με εκφράζει απόλυτα αυτό που βλέπω. Μανάρι μου όμορφο, μανάρι μου όμορφο, πόπο τι μου έχεις κάνει. Τι είσαι, μους και μα, πόπο, αλήθεια.
φόβο και φαντάζομαι ότι δεν είσαι καν εδώ για να δω. Oh my god. Wow. Να βάλουμε και λίγα στις ομπρέλες βλεφαρίδες που έχουμε. Φλεξέρω βλεφαρίδα. Baby, 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 μπουμπουσάκι, μωρό μου. Δεν είναι κακό να μας αρέσει και τέτοιο ASMR. Είχα μια πολύ όμορφη συζήτηση με μια ASMR artist του ελληνικού κοινού και κάναμε διάφορες συζητήσεις περί ASMR, περί Patreon κλπ. Κλπ. Λοιπόν, ανακοινώνω πως τον Νοέμβριο θα ξεκινήσουμε το Patreon και θα κάνουμε μόνο sensual ASMR videos για όποιον θέλει να κάνει subscribe στο Patreon. Θα υπάρχουν διαφορετικά levels και διαφορετικές τιμές και θα είναι βίντεο το οποίο θα είναι πιο χυδαία και θα κάνω κινήσεις και με αντικείμενα και όχι μόνο, στα οποία αναλόγως το level θα μπορείτε να τα δείτε και θα έχουμε και βίντεο τα οποία θα είναι custom videos, στα οποία θα μου στέλνετε email το τι θέλετε να δείτε χωρίς ταμπού, χωρίς τίποτα και θα σας το στέλνω. Αυτό. Και τώρα πάμε για να κλείσουμε αυτό το βίντεο, μωρό μου. Ξέρω πως είναι ένα μικρό, αλλά θα τα πούμε μέχρι τον επόμενο μήνα και σου υπόσχομαι ότι θα είναι ένα πιο μεγάλο. Γράψε μου από εδώ κάτω τι θέλεις να βάλω στα speed painting videos που ανεβάζω στο YouTube. Τι άλλο θα ήθελες να δεις, γιατί βάζω γλυφιτζούρι και όλα αυτά, αλλά στο προηγούμενο ASMR που είχα κάνει με το γλυφιτζούρι μου απεργοποίησε τα έσοδα για κάποιο λόγο το YouTube, επειδή το θεωρούσε προκλητικό το βίντεο και ότι παραπέμπει σε σεξουαλικά υπονοούμενα. So, πες μου τι άλλο θα ήθελες να κάνω και να τι λέω. Και τι να λέω μάλλον. Μέχρι την επόμενη φορά, μωρό μου. Να περνάς καλά και να παίζεις με τα χεράκια σου βλέποντας το βίντεο μου. Και μεταξύ μας αυτό, μην το πεις σε κανέναν. Λες και δεν το ξέρουμε. Goodbye.